είστε εδώ ακριβώς για να μας δώσετε αυτά τα στοιχεία που σας κάνουν να έχετε μια ήπια αισιοδοξία, όπως λέτε. Ναι, το ήπια αισιοδοξία έχει να κάνει κιόλας και με το άρθρο που γράψατε στην Καθημερινή. Είχατε γράψει στην Καθημερινή, αν δεν απατώμε. Χαρακτηρίζατε ότι ο ρεαλισμός υπαγορεύει ήπια αισιοδοξία και ήταν με αφορμή την τριμηνία έκθεση του Γραφείου του Προϋπολογισμού της Βουλής. Χαρακτηρίζει ανησυχητική την αύξηση των ιδιωτικών χρεών. Ανησυχητική, έλεγε εκείνο. Δεν ξέρω γιατί. Πρέπει να το δούμε διαφορετικά. Θέλετε να μας το εξηγήσετε λίγο αυτό το πράγμα? Τι σας κάνει να έχετε αυτή την ήπια αισιοδοξία σε μια περίοδο που τα πράγματα είναι δύσκολα? Δηλαδή, αριθμός προσλήψεων, απολύσεις. Για να δούμε. Για τον αριθμό προσλήψεων και τις απολύσεις έχουμε μιλήσει πάρα πολλές φορές. Θα χαρώ να τα επαναλάβω. Βεβαίως, για να διευκρινίσω καλά κάποια θέματα. Κοιτάξτε. Όταν ανακοινώνονται αριθμοί που λένε ότι αυξάνονται οι άνεργοι που εγγράφονται στον ΟΑΕΔ, εμείς σαν κυβέρνηση χαιρόμαστε. Γιατί χαιρόμαστε? Διότι το ποσοστό ανεργίας πέφτει. Η απασχόληση ανεβαίνει, ο κόσμος που εργάζεται, αυτός ο αριθμός ανεβαίνει, αλλά επειδή ο ΟΑΕΔ έχει πιο ελκυστικές υπηρεσίες και προγράμματα, περισσότεροι από τους ανέργους πηγαίνουν και εγγράφονται. Η στατιστική, το χαιρόσαστε, να το εξηγήσω. Φαντάζομαι λεπτό, είναι το, τρόπος του λέγει. Θα μου επιτρέψετε? Βεβαίως θα σας... Όχι, χαίρομαι, θα σας πω γιατί χαίρομαι. Ναι, για να... Διότι, σε αυτό είμαι ξεκάθαρη όταν λέω χαίρομαι. Να ακούσω. Η Ελστάτ μας λέει ότι έχουμε 1.180.000 κόσμο που είναι άνεργος. Κοιτάς τον ΟΕΔ πώς έχουν εγγραφεί και βλέπεις 800.000, 820.000. Οι υπόλοιποι που βρίσκονται? Εμείς τι θέλουμε να κάνουμε? Θέλετε στον να πείτε ΟΑΕΔ, ότι οι υπόλοιποι έχουν βρει δουλειά? Δεν έχουν βρει δουλειά. Απλώς δεν εγγράφονται, δεν έρχονται. Μάλιστα. Να διεκδικήσουν τα δικαιώματά τους. Δεν έρχονται να τους καταρτήσουμε ατομικό σχέδιο δράσης, είτε γιατί έχουν απογοητευτεί, είτε γιατί δεν πιστεύουν ότι ο ΟΑΕΔ θα μπορούσε να τους βοηθήσει. Εμείς λοιπόν τι λέμε? Όσο καλυτερεύει ο ΟΑΕΔ, τόσο θα μειώνεται η διαφορά της ανεργίας που παρουσιάζεται από την Ελστάτ και των εγγεγραμμένων. Τώρα, δεν ανεβαίνει η ανεργία. Απλώς γιατί αυτό είναι ζήτημα? Προσπαθώ και εγώ να το καταλάβω αυτό που λέτε. Καταλαβαίνω ότι να πάει ο άνθρωπος εκεί να υποφεληθεί από διάφορα έτσι προγράμματα τα οποία έχετε σκεφτεί, και είναι πάρα πολλά, είναι η αλήθεια. Θα μας πείτε και καινούργια τι υπάρχει. Ναι. Αλλά μοιάζει σαν να κοιτάτε ένα κουτάκι μόνο το δικό σας. Να λέτε ότι εφόσον έρχονται εδώ, σημαίνει ότι κάνουμε σωστή δουλειά εδώ πέρα. Αυτό που λέω είναι το εξής. Το θέμα είναι να βρούμε δουλειά ο κόσμος. Λέω το εξής. Όταν οι άνεργοι εγγράφονται στον ΟΑΕΔ και όσο περισσότεροι άνεργοι εγγράφονται στον ΟΑΕΔ, δεν υπάρχει αυτή η απόσταση. Δεν συνάδει με το αυξήθηκε η ανεργία. Η ανεργία μπορεί να πάει από εκεί που αυτό είχαμε 1.200.000-1.300.000 να κατέβει. Βεβαίως. Όταν λοιπόν αυτά τα στοιχεία που δημοσιοποιούνται λένε ότι οι εγγεγραμμένοι άνεργοι στον ΟΑΕΔ αυξήθηκαν, άρα πάει... Άρα η ανεργία πάει αυτόν. Ωραία. Δεν ισχύει. Αυξήθηκαν ή δεν αυξήθηκε η ανεργία? Πάμε λοιπόν στην ουσία. Αυξήθηκε ή δεν αυξήθηκε η ανεργία? Το πρώτο ερώτημα που περιμένω ο κόσμος να μάθει. Η ανεργία λοιπόν, αν παρακολουθούμε απλώς τα στοιχεία τα οποία δεν μπορεί κανένας να αμφισβητήσει, είναι ότι η ανεργία έχει πέσει. Ήτανε στο 26%, 25,9% τον Ιανουάριο του 2015 και σήμερα είναι στο 23,2%. Λέει Οκτώβριο 83.000 χάθηκαν. Να σας εξηγήσω λοιπόν εδώ. 83.000, και είπατε και εσείς ότι είναι τεράστιος αριθμός. Είναι πολύ μεγάλο. Μπορώ να απαντήσω, να απαντήσω. Συγγνώμη που σας βομβαρδίζουμε. Καθόλου. Δεν με βομβαρδίζετε. Είναι αγωνιώδη τα ερωτήματα. Με μεγάλη μου χαρά είμαι εδώ ακριβώς για να διευκρινίσω αυτά τα θέματα. Λοιπόν, αν δείτε, και έχω φέρει μαζί μου και ένα σχεδιαγραμματάκι, αν δείτε πώς δημιουργούνται οι προσλήψεις και οι απολύσεις κάθε χρόνο, υπάρχει μία εποχικότητα. Τι σημαίνει αυτό? Ότι γύρω στον Απρίλιο μήνα αρχίζουν και γίνονται προσλήψεις λόγω της καλοκαιρινής σεζόν. Μάλιστα. Λογικό. Προσλήψεις, πολλές προσλήψεις. Είχαμε λοιπόν φέτος 235.000 καθαρές προσλήψεις, δηλαδή κοιτάμε προσλήψεις και απολύσεις, από τον Ιανουάριο μέχρι τον Αύγουστο. Αν κοιτάξουμε τον αντίστοιχο χρόνο, πέρυσι ή πρόπερσι, αυτές οι προσλήψεις ήταν περίπου 110.000, 120.000, άρα
Αν έχεις προσλάβει όχι 110 αλλά 230.000, είναι ξεκάθαρο ότι το Σεπτέμβριο με Οκτώβριο, αφού έχει τελειώσει η σεζόν. Θα φύγουν περισσότεροι. Έτσι, μπράβο. Ναι. Κάθε χρόνο λοιπόν τι έχουμε, Σεπτέμβριο και Οκτώβριο, η Εργάνη μας λέει ότι χάνουμε 50, 60, 70. Χιλιάδες. Και να πήγαμε το 13 τώρα. Είναι αναμενόμενο. Είναι αναμενόμενο. Σε σχέση με τις άλλες χρονιές είναι περισσότερο. Όχι. Δηλαδή όταν, αυτό όχι, που μετατοπίστηκε. Θα σας πω γιατί όχι. Α, όχι. Δεν μπορούμε να κοιτάζουμε απόλυτους αριθμούς μόνο. Σε. Αυτό που πρέπει να κοιτάζουμε είναι όταν έχουμε αύξηση κατά 235 και στη συνέχεια έρχονται οι δύσκολοι μήνες, Σεπτέμβριο και Οκτώβριο, πόσες θέσεις χάνονται κάθε χρόνο. Πέρυσι 70, πρόπερσι 75. Φέτος Σεπτέμβριο και Οκτώβριο 75. Όταν είχαμε τόσες πολλές προσλήψεις, καταλάβατε, είναι αναλογικό το θέμα. Είναι άρα, βεβαίως. Ποτέ δεν μπορεί κανείς να είναι ευχαριστημένος. Δεν είναι επιλεκτική ανάγνωση. Λέει. Έστω και ένας χάνει μια τη δουλειά του. Απλώς δεν μπορούμε πρώτον να αναφέρουμε αυτούς τους αριθμούς επιλεκτικά γιατί παραπληροφορούμε, αλλά ακόμα πιο σημαντικό, εμείς σαν Υπουργείο Εργασίας πρέπει να εντοπίζουμε τις αλλαγές των τάσεων. Εκεί πέρα είναι η ουσία για τι να ξέρουμε πότε πρέπει να παρεμβαίνουμε. Συγχωρείτε, πριν πάμε τώρα σε αυτές τις αλλαγές, γιατί θέλω να κάνω και το εξής ερώτημα. Ναι. Είναι το ίδιο πράγμα όμως που σας κατηγορεί η αντιπολίτευση, λέγοντας ότι τα στοιχεία που εσείς παρουσιάζετε ως μείωση της ανεργίας έγκυται σε τέτοιους αριθμούς, δηλαδή σε τέτοια στοιχεία. Δηλαδή, άνθρωποι οι οποίοι για κάποιο μικρό χρονικό διάστημα έχουν μια απασχόληση και θα ξανααπολυθούν. Αυτό σας λέει. Γι' αυτό σας κατηγορούν. Δηλαδή, το ίδιο επιχείρημα που χρησιμοποιείτε εσείς, ότι αναμενόμενο είναι αυτό, σας λέει ότι παρουσιάζεται στοιχεία ότι έχει μειωθεί η ανεργία, αλλά σε ποιες μορφές εργασίας. Ψεύδονται. Να σας πω για ποιο λόγο. Mm-hmm. Πρώτον, αυτό που κοιτάμε όταν κοιτάμε την ανεργία, αυτό που πρέπει να κοιτάμε πρώτα απ' όλα είναι αν έχουμε λιγότερους ανέργους γιατί φύγαν από τη χώρα μας και έτσι δεν τους βλέπουμε ή σταματήσανε να ψάχνουν μια θέση εργασίας ή αν έχουν μια θέση εργασίας, αν ανεβαίνει η απασχόληση. Η απασχόληση λοιπόν ανεβαίνει. Σε αυτό που αναφερόσαστε, που είναι οι καινούργιες θέσεις εργασίας, είναι μερικής απασχόλησης, είναι εκ περιτροπής ή πλήρους απασχόλησης. Ωραία, πέστε και τα νούμερα αυτά όμως. Εδώ, 46% είναι πλήρους, πόσο είναι, 40% περίπου είναι το υπόλοιπο, έτσι δεν είναι, 40% είναι 45%. Αλλά κοιτάξτε, όχι, οι πλήρους 45 και γύρω στο 40 είναι οι... Και οι υπόλοιπες εκ περιτροπής. Μερικής και εκ περιτροπής ακόμα λιγότερο, 14%. Αυτό λοιπόν 10. Είναι ένα μεγάλο πρόβλημα για την κοινωνία. Ναι. Όμως, κοιτάξτε, αν δείτε τις χρονιές 13-14, χάσαμε περίπου το 11% της πλήρους απασχόλησης. Αν κοιτάξετε το τελευταίο 14 από το 15 μέχρι σήμερα, έχουμε χάσει 3,5%. Δεν θέλω να δικαιολογήσω ή να πω ότι έχουμε μια καλή κατάσταση. Το αντίθετο στην αγορά εργασίας. Ξέρουμε πολύ καλά τι γίνεται. Όμως, πώς έρχεται η ανάκαμψη? Έχεις μία αγορά εργασίας η οποία καταραίει, πρέπει να βάλεις ένα stop σε αυτό, να αρχίσουν να δημιουργούνται θέσεις εργασίας που δημιουργούνται, να αρχίσουν να ξαναμπαίνουν οι μακροχρόνιοι άνεργοι και να έχουν μια δυνατότητα να προσληφθούν, ώστε σταδιακά, επειδή απομειώνεται η καταστροφή, κάποια στιγμή γυρίζει και ανεβαίνει. Δεν μπορεί κανείς μέσα σε ένα χρόνο να αλλάξει όλη την οικονομία, διότι όπως ξέρουμε, η ανεργία απομειώνεται όταν η οικονομία πάει καλύτερα. Η οικονομία λοιπόν όσο σταθεροποιείται, εξού και το άρθρο στο οποίο αναφερθήκατε πριν, όσο σταθεροποιείται η οικονομία, τόσο θα μειώνεται και η ανεργία. Κατά τα άλλα, εμείς έχουμε υποχρέωση να υποστηρίζουμε τους ανέργους ώστε να είναι έτοιμοι να επανενταχθούν στην αγορά όταν θα προκύπτουν αυτές οι θέσεις. Λέμε λοιπόν ότι ο ιδιωτικός τομέας, συνεργαζόμαστε πολύ καλά και πολύ στενά μαζί τους, όσο αφορά το ανθρώπινο δυναμικό, κάνει το καλύτερο που θα μπορούσε να γίνεται αυτή τη στιγμή. Το αισιόδοξο και η ήπια αισιοδοξία από πού έρχεται? Έρχεται γιατί όταν κανείς συγκρίνει το πρώτο εξάμηνο 14, πρώτο εξάμηνο 15, πρώτο εξάμηνο 16, πρώτο εννιάμηνο 14, 15, 16, αυτό που βλέπει είναι ότι όσο αφορά τον ακαθάριστο σχηματισμό παγίου κεφαλαίου υπάρχει μια θετική μεταβολή κατά 2,5 με 3%.
όσο αφορά τις ξένες επενδύσεις, έχουμε μία αύξηση η οποία είναι στο 99%, δηλαδή σχεδόν διπλασιαστήκανε από πέρυσι. Σε θέσεις εργασίας πώς μεταφράζεται αυτό? Οι θέσεις εργασίας λοιπόν που δημιουργήθηκαν, οι 274 που μέχρι το τέλος του χρόνου θα κλείσουμε, γύρω στις 120 με 130 χιλιάδες θέσεις καθαρές, καινούργιες θέσεις εργασίας. Αυτές δεν μπορούσαν να δημιουργηθούν από μόνες τους αν δεν είχαμε από πίσω όλα αυτά τα οποία περιέγραψα στην Καθημερινή. Άρα, υπάρχει σταθεροποίηση στην οικονομία. Και μιλάμε για θέσεις εργασίας με κανονικά μισθό, με κανονικά εργασιακά δικαιώματα, διότι... Κυρία Αντωνοπούλου, πλήρους απασχόλησης. Αυτό λέω, το πλήρους απασχόλησης. Έρχονται τώρα, ας πούμε, να βαφτίσουν και δεν λέω... Ακούστε. Είναι πλήρους απασχόλησης, κυρία Αντωνοπούλου, πρώτο πρώτο. Δεν το λέω από μόνο η κυβέρνηση. Εδώ, οι 50 με 60 χιλιάδες θα είναι πλήρους απασχόλησης. Η αναλογία αυτή που είπατε, δηλαδή. Αυτή που είπαμε. Δεν μπορούμε να περιμένουμε θαύματα μέσα σε μια νύχτα. Αυτό όμως που μπορούμε να περιμένουμε, όταν είχαμε συνέχεια απομείωση των θέσεων εργασίας και ο ιδιωτικός τομέας πέρυσι δημιούργησε 99.700 θέσεις και φέτος θα δημιουργήσει 120 με 130 χιλιάδες θέσεις, αυτό σημαίνει ότι με μικρά αλλά πολύ σταθερά βήματα βγαίνουμε από την καταστροφή την οποία παραλάβαμε. Αυτό που έλεγε ο Γιάννης πριν από λίγο, ότι οι εργασιακές σχέσεις, αυτά που μας ζητάνε τώρα οι δανειστές, που είναι όλο και δυσκολότερα, δεν θα κάνω ακόμα πιο και δύσκολο. Όχι, και, να προσθέσω, Γιώργο. Κύριε Αντωνοπούλου, δεν είναι οι δανειστές. Είναι συμφέροντα που οι δανειστές κάνουν τους dealers των συμφερόντων εδώ πέρα. Και δεν μιλάω για τους θεσμικούς, που είναι λογικό να συνομιλεί, για παράδειγμα, ο ΣΕΒ με τους δανειστές και να προασπίζει τα συμφέροντά του. Αλλά αν εγώ ως ιδιώτης, ως κάστα επαγγελματική, πάω και μιλάω κατευθείαν με τους δανειστές και λέω, ξέρετε κάτι, κάντε πιο αυστηρό το πλαίσιο να μπορώ να απολύω όποτε θέλω, όποιον θέλω και να αυτό. Να δημιουργήσει, γιατί πάω στη Λαφάρζ, έτσι, έχει πάει στο Ευρωδικαστήριο, περιμένουμε την απόφαση του Ευρωδικαστηρίου. Θα καθορίσει τον νόμο, τον εργασιακό, όχι μόνο στην Ελλάδα, σε όλη την Ευρώπη αυτή η απόφαση. Έτσι, έτσι ακριβώς είναι, κοιτάξτε. Και δεν πήγε ο ΣΕ, πήγε η Λαφάρζ, πήγε η εταιρεία. Ναι, ναι. Όσο δεν βάζουμε πάνω από το ατομικό, μικρό, είτε είναι πολιτικό, είτε είναι... συμφέρον οικονομικό, όταν δεν βάζουμε το συμφέρον της πατρίδας πάνω από αυτό, δεν θα μπορέσουμε να προχωρήσουμε. Χρειάζεται συλλογικότητα εδώ και να πω τι εννοώ. Όταν έχουμε ένα εργασιακό περιβάλλον που έχει πλήρεις θέσεις απασχόλησης, όταν έχουμε καλύτερους μισθούς, όταν έχουμε έναν τομέα να προοδεύει, αυτό τι σημαίνει? Ότι οι μισθοί που θα εισπραχτούν θα καταναλωθούν μέσα στην αγορά. Είναι καλό για τις άλλες επιχειρήσεις. Αυτός ο θετικός κύκλος λοιπόν, αν κανείς βλέπει το ατομικό του συμφέρον και δεν βλέπει... Δεν θα πάμε μακριά. Επιστρέφει πίσω σε αυτόν. Επιστρέφει το καλό, επιστρέφει γύρω σε αυτόν. Πίσω σε αυτόν. Και όταν μειώθηκαν οι μισθοί, τι έγινε? Υπήρχε λιγότερη ζήτηση, λιγότερη κατανάλωση, λιγότερες επιχειρήσεις που μπορούσαν να μείνουν ζωντανές. Και χάσαμε ακόμα περισσότερες θέσεις. Το πρόγραμμα αυτό. Για πέστε μας τώρα, κάνε ένα πρόγραμμα καινούριο. Το πρόγραμμα το καινούριο, μήπως περπατήσουμε κάτι. Έχουμε τρία προγράμματα τα οποία θέλω να επισημάνω. Για πόσο κόσμο? Το ένα είναι για ηλικίες 30 με 49, το οποίο έχει ήδη βγει. Όποιος ενδιαφέρεται μπορεί να πάει στην ιστοσελίδα του ΟΑΕΔ. Εδώ είναι νέες θέσεις εργασίας. Πώς λειτουργεί αυτό? Ανοίγει ένα μητρό που μπαίνουν οι επιχειρήσεις και λένε τι θέσεις εργασίας θα θέλανε να έχουν, αλλά φυσικά λόγω της στενότητας των πόρων δεν μπορούν να τις υποστηρίξουν. Μάλιστα. Έτσι έρχομαστε εμείς λοιπόν, υποστηρίζουμε αυτές τις θέσεις εργασίας με 386 ευρώ για 12 μήνες. Και αυτό είναι ένα πρόγραμμα το οποίο αφορά 10.000 κόσμο. Ερχόμαστε στη δεύτερη δράση, η οποία αφορά ηλικίες 29 με 64, που ανταποκρίνεται σε περίπου 23.000 κόσμο που μπορεί να ενταχθεί. Εδώ έχουμε τρεις δράσεις. Η πρώτη είναι μία επαγγελματική κατάρτιση στους 10 πιο δυναμικούς κλάδους της οικονομίας μας. Να το συντομεύσουμε λίγο, γιατί δεν έχουμε και πολύ χρόνο. Βεβαίως. Για τον Ογούλου. Το δεύτερο στάδιο πολύ, είναι... Να δώσουμε τις βασικές πληροφορίες που αφορούν. Το δεύτερο στάδιο λοιπόν είναι πρακτική άσκηση σε μία επιχείρηση για 500 ώρες και στη συνέχεια το 45% αυτών των 23.000 ανθρώπων θα έχουν μία θέση πλήρους απασχόλησης
για άλλους 6 μήνες μέσα στις επιχειρήσεις τις οποίες καταρτίζονται. Εσείς πληρώνετε την επιχείρηση, φαντάζομαι. Βεβαίως. Όχι, ο ωφελούμενος στο προηγούμενο προγραμματισμό, γιατί είναι ένα πρόγραμμα που ανασχεδιάστηκε, έπαιρνε 1.600 για το πρώτο τμήμα, τώρα θα παίρνει 2.300. Και για τους 6 μήνες, λέτε. Βεβαίως. Και στη συνέχεια το ποσοστό που θα μπει θα έχει πλήρη μισθό για άλλους 6 μήνες. Αυτό το 45%. Επίσης θέλω να ενημερώσω ότι ο τρίτος κύκλος της κοινοφελούς εργασίας πρόκειται να ενεργοποιηθεί μέσα στο πρώτο 15ήμερο του Δεκεμβρίου. Αυτό αφορά σε 23.000 ανέργους σε όλους τους δήμους της χώρας, οι οποίοι εντάσσονται σε αυτό το πρόγραμμα για 8 μήνες. Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Αντωνοπούλου, σας ευχαριστούμε. Θα χρειαστεί να έρθετε πάλι να μιλήσουμε για όλα αυτά τα προγράμματα και ιδίως να δούμε την αποτελεσματικότητα. Και να τα παρακολουθούμε για να δούμε πόσο αποτελεσματικά είναι. Σας ευχαριστούμε, κύριε Αντωνοπούλου.